αποτελεί το γεγονός της εισόδου της μέσα εις το ναό του Σολομώντος εκπλήρωση ενός τάματος. Δεν είχαν παιδιά οι δίκαιοι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Ιάννα. Και επί πολλά χρόνια προσπαθούσαν, ηγονίζονταν, προσήφοντο, περίμενα, παρακαλούσα, υπέμενα. Και δεν εφαίνεται ότι ο Θεός άπηγε την προσευχή τους. Εκείνοι όμως ήταν πολύ ευσεβείς και πολύ πιστοί και έλεγαν αυτό που έχει διατυπωθεί στην Καινή Διαθήκη από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Εάν θέλεις, όποτε θέλεις και όπως θέλεις. Είναι, βλέπετε, αυτοί οι προσδιορισμοί δείγμα μιας βαθιάς πίστεως και μιας εγκαταλείψεως του εαυτού μας στα χέρια του Θεού. Εάν θέλεις, όποτε θέλεις, όχι όποτε θέλω εγώ, και όπως θέλεις, μερικοί προσδιορίζουν και κατά κάποιον τρόπο επιβάλλουν στον Θεό να τους δώσει αυτά που θέλουν, τότε που τα θέλουν και όπως εκείνοι τα θέλουν. Δεν είναι έτσι. Οι πιστοί άνθρωποι στην προσευχή τους καταργούν τον εαυτό τους, καταργούν το θέλημά τους και αφήνουν τον Θεό που είναι καρδιογνώστης και παντογνώστης να δίδει αυτός αυτά που πρέπει, όποτε πρέπει και όπως πρέπει. Παναγία Τριάδα, λέει στον Μάσα, Κύριε Λάσταρα, Τριασιμών, Δέσποτα Συγχώσουμε, Αναμία Σιμή, Άγιε Επίσκεψη και Αγίε Θεσμονία Σιμών, Ένεγε το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Η Αγία Τριάδα διαφυλάξε πάντα σε εμά, εν ειρήνη και ομονία και αγάπη. Πρώτα απ' όλα σα εύχομαι και προηγουμένω και αύριο με ηγεί. Λοιπόν, που έγινε δεσμό, λοιπόν, του Ιησού, του Θεού, του Θεού,